Decorama, η εταιρεία που δίνει μια εναλλακτική λύση στη θέρμανσή σας. Με μεγάλη ανταπόκριση των Θεσσαλονικαίων, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας η δράση «Νοιάζομαι, μοιράζομαι», όπου συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση άπορων οικογενειών. Η πρωτοβουλία αυτής της κίνησης ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Μαζεύονται τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και την καταγραφή των ανθρώπων, για να ξέρουμε ότι πηγαίνουν σε πραγματικά ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα πάνε στην πορεία, μετά δηλαδή την καταγραφή τους, μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έχει έρθει, όλες οι ηλικίες. Δεν παίζει ρόλο η ποσότητα, παίζει ρόλο η κίνηση. Και πραγματικά είναι αλήθεια, έτσι, συγκλονιστική η ανταπόκριση του κόσμου. Θα κάνουμε και άλλες δράσεις, πιστεύω, μέσα στην πορεία του χρόνου, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε έτσι όπως ξεκίνησε από την Αθήνα και συνεχίζεται φέτος και με τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς δεν μπορούσα πολύ περισσότερα πράγματα να φέρω, αλλά ό,τι μπορεί ο καθένας. Είναι τόση δυστυχία γύρω που είναι, τα βλέπω και λυπάμαι. Είναι σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους μας, ειδικά τέτοιες μέρες. Συζήτηση κάθε μέρα, αν μπορεί κανείς, αλλά πολύ περισσότερο αυτές τις μέρες. Και βλέπω ότι με πολύ χαρά ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ ο κόσμος από ό,τι βλέπω. Η σωρός που βλέπετε πίσω μου δεν είναι σκουπίδια, αλλά είναι τρόφιμα τα οποία συγκεντρώθηκαν για καλό σκοπό. Σήμερα από το πρωί οι Θεσσαλονικείς ήρθαν εδώ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτό έχει σε αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 5 τόνοι τροφίμων για άπορες οικογένειες. Τα προϊόντα αυτά, αφού καταμετρηθούν, θα διατεθούν σταδιακά μετά την περίοδο των εορτών σε άπορες οικογένειες που έχουν καταγραφεί μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Η προσέλευση του κόσμου είναι συγκινητική. Τα πράγματα που φέραν έχουν ξεπεράσει τους 5 τόνους και υπάρχουν και άνθρωποι που από το υστέρημά τους δίνουν, και αυτό είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Η αλληλεγγύη είναι η μόνη διέξοδος αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες, τις κοινωνικές που συνεχώς αυξάνουν. Μέρα με τη μέρα συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Πολύ ωραία κίνηση. Την βλέπουμε, την ξαναβλέπουμε στην τηλεόραση, το βλέπουμε και χαρήκαμε πάρα πολύ. Έλα τώρα. Είναι σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Πάντα. Από τα πιο μικρά παιδιά όπως ο γιος μου μέχρι τα πιο μεγάλα. Σημαντική κατά τη διάρκεια της δράσης ήταν και η βοήθεια των εθελοντών που συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο στη συγκέντρωση των τροφίμων. Μαζεύουμε τρόφιμα για άπορα παιδιά και οικογένειες. Είναι μια δράση που οργανώνει ο Δήμος σε συνεργασία με το Μέγκα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει μεγάλη απήχηση και ο κόσμος δείχνει να ενδιαφέρεται και βοηθάει. Και είναι μια πολύ καλή δράση. Σαν εθελοντής του Δήμου, εδώ και χρόνια, δηλαδή ενεργός πολίτης του Δήμου Θεσσαλονίκης, σήμερα είμαι πάρα πολύ πολύ συγκινημένη. Είναι η καλύτερη δράση που έχω κάνει ως τώρα. Στο εορταστικό κλίμα, μια ευχάριστη νότα έδωσε με το δικό του τρόπο και ένα ζευγάρι.